Μετά από 8 χρόνια η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια. Με την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, η χώρα μα αλλάζει σελίδα και αφήνει πίσω τη μια δύσκολη εποχή, κατά την οποία πολλοί κόσμοι αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα είναι μια μέρα έτσι, ορόσημο, θα λέγαμε. Ε, με όλη τη σημασία τη λέξη, δηλαδή οριοθετήθηκε κάποιο πράγμα. Οριοθετήθηκε η περίοδο των μνημονίων, των τριών μνημονίων όπω που τα δύο απέτυχαν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση και στο τρίτο που είχε γίνει το 2015 και με τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015 έβαλε η κυβέρνηση αυτή το όριο ότι τον Αύγουστο του 2018 θα βγούμε από τα μνημόνια, πράγματι υλοποιείται. Νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι μια πραγματικότητα. Οι μόνοι που το αμφισβητούν είναι αυτοί που δεν μπόρεσαν να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, από το πρώτο και το δεύτερο, που αυτή αυτοί βέβαια την έβαλαν και στα μνημόνια. Το γεγονό όμω ότι το τρίτο μνημόνιο έλαβε τέλο δεν σημαίνει ότι τα πάντα πλέον λειτουργούν περίφημα ή ότι ξαφνικά τα προβλήματα των πολιτών λύθηκαν. Πολλοί λένε από αύριο θα, είμαστε, θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Θα, δεν θα είναι αυτό. Πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Η χώρα είχε χάσει την εθνική τη κυριαρχία, την οικονομική τη κυριαρχία, είχε χάσει την κυβέρνηση. Στην ουσία δεν κυβερνούσαν οι κυβερνήσει. Κυβερνούσαν οι Τρόικε και τα οι δανειστέ. Λοιπόν, τι πετυχαίνει λοιπόν βγαίνοντα τα μνημόνια, βγαίνοντα με τα μνημόνια, πετυχαίνει η κυβέρνηση αυτή να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προγραμματίζει, να κάνει τον προϋπολογισμό της, να τον καταθέτει όπως όλες οι χώρες στα ε, όργανα τα ευρωπαϊκά ε, και να εφόσον τηρεί τις υποχρεώσεις αυτές, λοιπόν, μπορεί να αποφασίζει τι θα υλοποιήσει και τι όχι. Άρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι οι κυβερνήσεις που θα εκλέγονται είτε αυτή ξανά εκλεγεί για τον επόμενο χρόνο είτε άλλες κυβερνήσεις θα πρέπει να συγκρίνουμε πλέον και να συγκρίνει ο πολίτης τα προγράμματα αυτών των κυβερνήσεων. Τα προγράμματα, το τι θα κάνουν γιατί πλέον δεν υπάρχει η δικαιολογία ότι δεν με αφήνουν οι δανειστέ. Ω επιτυχία τη κυβέρνηση και του ελληνικού λαού, χαρακτήρισε την έξοδο από τα μνημόνια ο κύριο Καΐσας. Νομίζω ότι είναι μια επιτυχία πολύ μεγάλη. Είναι μια επιτυχία που την πέτυχε μια κυβέρνηση στην οποία από την αρχή οι περισσότεροι λέγανε από τους τραπεζίτες και τους δανειστές μέχρι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας αλλά και του εξωτερικού ακόμα ότι δεν θα το πετύχει. Πέτυχε το ακατόρθωτο. Αυτό βέβαια δεν είναι θέμα επιτυχία μόνο τη κυβέρνηση. Είναι επιτυχία του ελληνικού λαού κατά βάση. Αυτό την πλήρωσε την ύφη. Ο κόσμο την ε, πέρασε όλα αυτή τα 8-8,5 χρόνια τη κρίση. Και νομίζω ότι ε, αξίζει πραγματικά έτσι, συγχαρητήρια, όχι με την έννοια την απλή, αλλά με την έννοια του ότι βίωσε μια κατάσταση ο κόσμο ε, και παρόλο τα αντίθετα και τις ειρήνες ότι δεν θα πετύχει τα λοιπά, πέτυχε και η χώρα στέκεται στα πόδια της. Ερωτώμενος για το αν η μνημονιακή κατάσταση μπορεί να επανέλθει στη χώρα μας και με ποιο τρόπο ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ο βουλευτή Εύρου ήταν κατηγορηματικό. Θα επανέλθουμε πίσω αν επανέλθουμε στο παλιό σύστημα. Που πιστεύω ότι δεν το επιθυμεί κανένα. Και ακόμα και αυτοί που ισχυρίζονται ότι παραλίγο θα βγαίνανε από τα μνημόνια, παραλίγο θα κάνανε κτλ. Λοιπόν, ούτε αυτοί ε, πλέον έχουν επιχειρήματα να πούν να επανέλθουμε στο προηγούμενο σύστημα, το πελατειακό, το διαπλεκόμενο, το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Και ήταν διεφθαρμένο όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, αλλά όλο το οικοδόμημα νομίζω ότι αυτό πλέον σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν κράτος δικαιούμαστε να κάνουμε ένα σύγχρονο κράτος, ένα κράτος δημοκρατικό, ένα κράτος δίκαιο, ένα κράτος πολιτισμένο.